Ουρές χιλιομέτρων, όπως ακούσατε, έχουν σχηματιστεί στο συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς, καθώς τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όσους έρχονται στη χώρα μας από την Αλβανία, στην οποία καταγράφεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι στην περιοχή, θα μας μεταφέρει τις εικόνες και θα μας ενημερώσει. Βαγγέλη. Γιώργο, οι έλεγχοι εδώ στο συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς έχουν εντατικοποιηθεί με αποτέλεσμα, όπως είπες και εσύ, να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων. Οι ουρές είναι τόσο μεγάλες τόσο στην είσοδο προς την Ελλάδα όσο και στην έξοδο, με αποτέλεσμα δεκάδες οδηγοί να πρέπει να περιμένουν υπομονετικά για να περάσουν τα σύνορα. Στην Κακαβιά τώρα από σήμερα το πρωί έχει τοποθετηθεί μόνιμα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο πραγματοποιείται το πρωί ασταμάτητα δειγματοληψίες καθολικά σε όσους εισέρχονται μέσα στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 800 δειγματοληψίες. Να σημειωθεί, από τις 16 Αυγούστου, όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αλβανία μέσω της Κακαβιάς θα πρέπει να μπαίνει σε 7ήμερη καραντίνα. Η απόφαση αυτή, καθώς και το κλείσιμο των συνόρων από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ελήφθησαν από την κυβέρνηση σε μια προσπάθεια ελέγχου όσων εισέρχονται στη χώρα μας από την Αλβανία, Γιώργο. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε.